Ελπίδη για περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κάτι που άλλαξε μετά, το πήρατε πίσω, το αποσύρατε μετά από όσα κάτι αποκολούθησαν. 2,5 χρόνια μετά λοιπόν, αν θεωρείτε λάθος αυτή την απόφαση να το αποσύρετε δηλαδή, δεδομένου ότι τούτο Ελπίδη συμποκούνται στην ίδια κυβέρνηση. Προσωπικά πάντω αν με ρωτάτε, το θεωρούσα λάθος και εκείνη τη στιγμή. Δεν το θεωρώ τώρα λάθος. Το 2014, ως υπεύθυνος από την πολιτική γραμματεία για την τοπική αυτοδιοίκηση και έχοντας την ευθύνη της συγκρότησης των συμφωνιών πρώτου και δεύτερου βαθμού πανελλαδικά, είχα την ευτυχία να γνωρίσω τον Φόδωρο, να κάνουμε κουβέντες, να πάρω την πρωτοβουλία να κάνω την πρόταση που θα ήθελα να έχει τη στήριξή μας και να είναι υποψήφιος η Δυτική Μακεδονία. Έκανε 15 μέρες να πιστεί, διότι είχε τη δική του διαδρομή ως ένας επιτυχημένος τοπικός επιχειρηματίας στον χώρο που υπήρχε. Είπε το ναι, κάναμε και άλλες συζητήσεις. Ήταν και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αρχίσανε επιθέσεις τις οποίες εκεί την περίοδο η ηγεσία του κόμματος τις αντιμετώπισε ή προσπάθησε να τις αντιμετωπίσει έρωτας την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του Φόδωρου. Είχα έρθει εγώ εδώ πέρα. Μαζί με τον γραμματέα τότε του κόμματος του Δημήτρη Τοφίτση, συνεδριάσαμε στην Ομαρτυρική Επιτροπή. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τα κεντρικά, με τον πρώτο υπουργό, τον πρόεδρο τότε. Και εγώ τουλάχιστον προσωπικά, διαφωνώντας και με βαριά καρδιά, μετέφερα αυτή την απόφαση που μα γνώμαστε όλοι, είναι και ο Φόδωρος από τα 2,5 χρόνια του έργου του και νομίζω ότι είμαστε σε μία περίοδο που πια όλοι αναγνωρίζουμε τα παιδικά μας, τα αρχικά μας, τους γονείς μας και νομίζω πια ότι γίναμε όλοι οριμότεροι και σοφότεροι και εγώ απέξανα αυτό. Ο κύριος Κουταβάς.